Καλησπέρα Ελένη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Σάμο. Βέβαια να σας δείξουμε ένα προσωρινό χώρο και το λέω με χαρά και με χαμόγελο, θα το δείτε το ίδιο και ο καλεσμένος μας, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ο Αντώνης ο Καραμινάς, κτηνίατρος στο επάγγελμα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το θέμα των αδέσποτων ζώων και τη βοήθεια προς αυτό. Να σας πω λοιπόν πολύ γρήγορα ότι έχει βρεθεί ο χώρος. Πολύ σύντομα θα προχωρήσουν στην αγορά και στη συνέχεια με 304.000, αν δεν κάνω λάθος, που είναι μέσα από το Φιλόδημος 2, θα καταφέρουν να φτιάξουν το καινούργιο σπίτι για τα αδεσποτούλια μας, τα οποία δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα βρίσκονται και γειτνιάζουν δίπλα από την Χωματερή. Και καταλαβαίνετε ότι πόσο δύσκολα είναι για μας που είμαστε εδώ και άλλο τόσο για τα ζώα. Πόσο καιρό είναι, Χάρη, πόσο καιρό είναι το καταφύγιο δίπλα στο Χιτά? Πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση? Καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Καμπάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι από τις αρχές του 2000. Ναι, μιλάμε για 24 χρόνια. Είναι 24 χρόνια. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε ομόφωνη απόφαση για την μετεγκατάσταση του καταφυγίου, καθώς όπως προείπε ο συνάδελφός σας γειτνιάζει με τον Χιτά για ό,τι εγκυμονεί αυτή η γειτνίαση. Θα προχωρήσουμε σε έναν διαγωνισμό για την δημοπράτηση του έργου με ποσό 70.000 περίπου για την αγορά του οικοπαίδου. Και να τονίσω ότι με ενέργειες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής έχει εξασφαλιστεί ένα κονδύλιο από το Φιλόδημος αξίας 304.000 ευρώ που αφορά εξ ολοκλήρου στην εγκατάσταση του και την κατασκευή του καταφυγίου. Και εγώ να πω, να συμπληρώσω ότι ευτυχώς που δεν πάρθηκε η απόφαση να παραμείνουν εδώ, γιατί δεν θα μπορούσαν να μείνουν άλλα χρόνια εδώ στον ίδιο χώρο, κύριε Καραμινά. Νομίζω σαν γιατρός το καταλαβαίνετε πάνω απ' όλα και ακούσατε και ποιο ήταν το κύριο αίτημα του συλλόγου, η φιλόζωη της Σάμου. Έκαναν έκκληση κάθε μέρα σε όλους μας. Έχουμε την χαρά στο νησί μας να έχουμε πραγματικά δραστήριους φιλοζωικούς συλλόγους με τους οποίους έχουμε αγαστή συνεργασία και θέλω να τους ευχαριστήσω, με συγχωρείτε, θερμά μέσω της εκπομπής σας. Και απαντάμε σε ένα πάγιο αίτημα τόσο του φιλοζωικού κινήματος όσο και της τοπικής κοινωνίας για άμεση μετεγκατάσταση του καταφυγίου. Κάτι που στο αμέσως προσεχές διάστημα θα λάβει σάρκα και οστά. Θα είναι ένας χώρος πολιτισμού, ένας χώρος επισκέπτημος στους επισκέπτες του νησιού. Με συγχωρείτε και πάλι, του νησιού. Κύριε Καναμινά, είναι σίγουρο ότι εμείς θα καταφέρουμε, μάλλον θα είμαστε εκεί, θα το ξαναδούμε. Θα δούμε δηλαδή και τις εγκαταστάσεις, τις καινούργιες. Οι εγκαταστάσεις τώρα, είπες Χάρη, ότι έχουν βρεθεί. Είπατε λοιπόν ότι έχει βρεθεί το καινούργιο κτίριο. Πότε θα περάσει πια στα χέρια σας, προκειμένου να μεταφερθούν τα αδέσποτα? Συγγνώμη, κύριε Ζαβουδάκη. Κύριε Καμπάκη, για να είμαι ακριβής. Ξεκίνησε η διαδικασία αγοράς του οικοπαίδου, γιατί έχουμε φτάσει στην τελική επιλογή των οικοπαίδων. Ακριβώς. Η οποία θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Καταϊλότητας του Δήμου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στον προσωρινό χώρο φιλοξενούνται περί τα 40 αδέσποτα. Υπάρχουν μόνιμα δύο υπάλληλοι του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ενώ παράλληλα μέσω του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος αξίας, το τονίζω, 100.000 ευρώ, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες στηρώσεις. Κάνουμε δύο προγράμματα στηρώσεων, Απρίλιο και Οκτώβριο. Προχωράμε στους εμβολιασμούς, σε αιματολογικές εξετάσεις, στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση, αυτό που λέμε τσιπάκι για τα ζώα, καθώς και στην χορήγηση ζωοτροφής. Αυτά πάντα σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με το δραστήριο φιλοζωικό μας σωματείο. Και φέτος να πω, Ελένη, για να πούμε πόσο δραστήριοι είναι, κάτω σε όλες τις περιοχές έχουν βάλει ειδικά δοχεία για φαγητό και για νερό σε πολλές περιοχές, ούτως ώστε και τα αδέσποτα στις γειτονιές να έχουν κάπου να φάνε. Αλλά βέβαια θέλει να κάνει και μια έκκληση από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καραμινάς, να πει λοιπόν σε όλους ότι τα ζώα δεν είναι λούτρινα για τα παιδιά, θα πρέπει, είναι παιδιά, είναι ζωές. Να τον ακούσουμε και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Κυρία Καμπάκη. Ακριβώς. Δεν είναι αντικείμενα τα ζωάκια και όποιος σκοπεύει...
και όποιος σκοπεύει να αγοράσει ή να υιοθετήσει ένα κατοικίδιο, να προβεί στην υιοθεσία μέσω του Δήμου, να δώσουμε χαρά στους αδέσποτους τετράποδους φίλους μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα. Βέβαια, πολύ είναι σημαντικό. Είναι ψηλά στην ατζέντα, σοβαρότατο θέμα. Σοβαρότατο θέμα, όχι μόνο για τη Σάμο, γενικά για πολλές περιοχές της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.